Κύριε, εγώ το Θεοδάγιο Πνεύματος Αμήν. Βασιλεύ, ουράνιε, παράλληλο, συνηθίες, το πανταχού, παρόν, πάντα, σαυρός των αγαθών και το εισχορηγός, εθέ, εσκήνωσον εν ημίν, και καθάρισον ημάς από πάση κυλίδος και σώσον αγαθέ τα ψυχάσι μόνο. Όλοι μας έχουμε ακούσει, βέβαια από την Αγία Γραφή, για τον Ιωάννη τον Πρόδρομο. Μια φυσιογνωμία που είναι μετά τον Χριστό σημαντικότατη. Άλλωστε, ο Θεός από τη στήρα μητέρα του τον προόριζε για να δείξει τον Χριστό. Για να δείξει τον Χριστό. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι από γονείς που ήσαν άτεκνοι προήρθε ο καρπός αυτός, τον Ζαχαρία και την Ελισάβετ. Ότι ήταν καρπός της προσευχής. Και ότι και αυτό το μήνυμα της συλλήψεως στη μήτρα της Ελισάβετ εν ώρα προσευχής το έλαβε το μήνυμα ότι θα γεννήσει τον Ιωάννη. Εν ώρα προσευχής, επαναλαμβάνω. Το πόσο σπουδαίος είναι, δεν το λέμε εμείς. Δεν μπορώ, άλλωστε δεν έχουμε και τη δύναμη και το μέτρο. Με τι μέτρο να μετρήσουμε τον Ιωάννη τον Πρόδρομο, ώστε να πούμε ήταν σπουδαίος από δική μας πλευράς, από πλευράς του Χριστού που ετάζει καρδίας και νεφρούς, που γνωρίζει τον κάθε άνθρωπο σε βάθος. Ο Χριστός είπε ανάμεσα από τους ανθρώπους που είναι καρποί ανθρώπων, που γεννιούνται από μάνα, γυναίκα, άλλος μεγαλύτερος δεν έχει γεννηθεί. Επαναλαμβάνω, ο Χριστός ο ίδιος είπε ότι μεγαλύτερος άνδρας, άνθρωπος, αυτό σημαίνει άνδρας. Όχι άνδρας και γυναίκα, εννοώ και τις γυναίκες μαζί μέσα σε αυτό το μέτρο του Χριστού μας. Δεν έχει γεννηθεί μεγαλύτερος σε αρετές από τον Ιωάννη τον Πρόδρομο. Δεν θα εξετάσουμε. Πολλά μπορούμε να πούμε και θα, άμα θέλουμε να ασχοληθούμε και στο επόμενο και στην επόμενη σύναξη. Ο Ιωάννης ο Πρόδρομος δεν θα μας απασχολήσει εμάς ποιος ήταν, γιατί και ήταν, αυτό είπα προηγούμενος, και ήταν. Και ήταν και είναι. Αλλά θα μας απασχολήσει
Ποιος δεν ήταν Ιωάννης ο Προδρόμος. Ποιος δεν ήταν, γιατί και δεν ήταν Ιωάννης ο Προδρόμος. Και το σπουδαίο είναι ότι ήταν σπουδαίος επειδή δεν ήταν. Θα πείτε, δεν ήταν ο Ιωάννης ο Προδρόμος. Σίγουρα ο Ιωάννης ο Προδρόμος δεν ήταν ο ουρανός παραδείγματος χάρη, αλλά δεν ήταν όμως και γη, όπως είμαστε εμείς. Όταν λέμε ουρανός, δεν ήταν ο Χριστός. Αλλά δεν ήταν και άνθρωπος όπως και εμείς. Εμείς βέβαια οι άνθρωποι έχουμε αδυναμίες και ζούμε και μες τη λάσπη. Ο Ιωάννης δεν ήταν λάσπη. Δεν ήταν άνθρωπος σαρκικός. Τι ήταν μεταξύ ουρανού και γης, μεταξύ άνθρωπος από λάσπη να μυρίζει λάσπη δεν ήταν, άρα ήταν επίγειος άγγελος. Ήταν επίγειος άγγελος. Με φτερά τον έχει η Εκκλησία μας. Αυτό που τον χαρακτηρίζει ως μεγάλο ανάστημα Αγίου ήταν ότι έβαζε φρένο στο «Είμαι ο Τάδε». Είχε γνώμη ο κόσμος γύρω από το πρόσωπο του Ιωάννου του Προδρόμου. Και τον ήθελε να είναι ο μεγαλύτερος, θα το δούμε τώρα σε τι σημεία ακριβώς, και αυτός έλεγε «Δεν είμαι». Δηλαδή, έκανε έλεγχο στον εαυτό του, έλεγχο, και έβλεπε ότι δεν ήταν αυτό που ο κόσμος πίστευε, που φανταζόταν ότι ήταν ο Ιωάννης ο Προδρόμος. Αν πούμε ότι ο Ιωάννης είχε ταπείνωση, Τώρα εγώ να την περιγράψω δεν μπορώ γιατί είμαι ταπεινός. Συγχωρέστε με, αλλά η ανάγκη με κάνει να είμαι εδώ πέρα. Και να λέω σε εσάς κουβέντες που έχετε αρτές και ταπείνωση. Αλλά, πάση περιπτώσει, επιτρέψω να το πω, ο Ιωάννης είχε ταπείνωση. Άλλωστε, ποιος μπορούσε να πλησιάσει αυτόν που ήταν απόλυτα ταπεινός, απόλυτα, και να κουμπίσει το κεφάλι του, και εννοώ το Χριστό, που ήταν απόλυτα ταπεινός. Βρέθηκε άνθρωπος να το κουμπίσει το κεφάλι του, όπως τον ακούμπησε όταν το βάπτισε ο Ιωάννης ο Πρόδρομος. Δεν χωράει αυτό σε λογική, σε μέτρα ανθρώπινα. Κι όμως ο Ιωάννης ήταν ταπεινός, γι' αυτό υψώθηκε και βάπτισε τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό. Ο ίδιος όμως αρνιόταν τα καλά που μπορούσε να του πει κανείς. Το αρνιόταν και έλεγε «Όχι, όχι, δεν είμαι». Εμείς, εγώ μπορεί να έλεγα και το λέω και το πράγμα, έκανα αυτό, είπα εκείνο, είμαι ο τάδε. Ο εγωισμός μου δεν με αφήνει, με σέρνει και μου λέει «Πες αυτό που έκανες, πες ότι είσαι ο τάδε, έτσι είναι αφού είσαι». Και είναι αλήθεια ότι
καμιά προκοπή δεν μπορεί να έχω αφού έτσι σκέπτομαι. Ο Ιωάννης ο πρόεδρος έλεγε, δεν είμαι. Δεν είμαι, έλεγε. Όταν έβλεπαν ότι είχε δύναμη ο λόγος του, δύναμη. Σκεφτείτε ότι άδειαζε τον κόσμο και γέμιζε την έρημο. Δεν ήταν τόσο το βάπτισμα που έκανε στον Ιορδάνη ποταμό, όχι. Αλλά έπειθε ο Ιωάννης ο πρόδρομος με το κήρυγμα της μετάνοιας. Εμείς, εγώ κάθομαι και σκέπτομαι, συγχωρέστε με τώρα, σκέπτομαι. Έστε που είπε ο κύριος Λέτσα, απελπίστηκες μου λέει. Να, από εκεί που να καταλάβετε ποια είναι η δική μου αξία και δύναμη. Ο Ιωάννης, θα πείτε, έχεις τέτοια απέτηση, όχι, δεν έχω. Αλλά ούτε και ενός απλού κήρυκα του Λόγου του Θεού δεν έχω τη δύναμη, γιατί δεν μπορώ να συγκεντρώσω 30-40 άτομα. Ο Ιωάννης άδειαζε την έρημο, την πόλη και γέμιζε την έρημο. Τη γέμιζε. Μετανοείται και μετανοούσαν οι άνθρωποι. Με το κήρυγμα της μετάνοιας, καλά είπες και σου έτσι. Μάλιστα σε ξέρω μέσα και από εδώ είσαι. Ποιος θα γελάει ο κύριος Λάτσης. Πολύ ωραία τα λες, έτσι. Άλλωστε, ναι, ναι, ακριβώς έτσι. Ο Ιωάννης όμως, ο Ιωάννης, επαναλαμβάνω, και με το κήρυγμα σάλπιζε προσκυτήριο και γέμιζε έρημος και βάφτισε το βάπτισμα της μετάνοιας. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά. Πάρα πολύ καλά. Ξέρουμε ότι ο κόσμος και από την εμφάνισή του και από τον λόγο του τον είχε ταυτίσει με τον προφήτη Ηλία. Γιατί τον προφήτη Ηλία οι Εβραίοι τον περίμεναν. Μελετούσαν τις γραφές οι Εβραίοι. Και τις μελετάνε τις γραφές οι Εβραίοι. Και τον περιμένουν. Και τον περιμένουν προφήτη Ηλία. Σωστά. Σωστά. Και τον περιμένουν. Και τότε τον περίμεναν. Και λέει, τον ρώτησαν, «Συ είσαι ο Ηλίας?» «Όχι, δεν είμαι ο Ηλίας. Όχι, το αρνείτε». Μα δεν ήταν κιόλας βέβαια, αλλά δεν ήταν ο Ηλίας. Δεν δεχόταν και ότι είχε και του Ηλία το ανάστημα. Γιατί ο Ηλίας, όντως, ο προφήτης, ήταν ανάστημα. Τον έστειλε σε μια εποχή δύσκολη να κηρύξει μετάνοια οι προφήτες όλοι. Τώρα να σταθούμε στο θέμα αυτό της μετάνοιας που είναι τόσο μεγάλο, τόσο μεγάλο. Τι να κάνω αφού η μετάνοια είναι κλάμα, είναι δάκρυ. Άμα το είχα θα σας μετάδιδα και το είχατε κι εσείς. Μπορεί να το έχετε, εγώ μιλάω για μένα τώρα έτσι, έχω το δικαίωμα να το πω και το πράγμα. Η μετάνοια του Ηλία, η μετάνοια του Ισαΐα, η μετάνοια όλοι οι προφήτες. Δεν θα βρείτε έναν να λέει κάτι άλλο, το κήρυγμα ήταν μετάνοια. Και ο Χριστός μας που ήρθε, το κήρυγμα του, μετανοείται. Ήγη και η βασιλεία των ουρανών. Στο ίδιο τόνο και στο ίδιο νόημα μέσα, αφού ο Κύριος τους έστειλε. Δικό το πνεύμα ήταν το πνεύμα των προφητών. Το πνεύμα της μετάνοιας. Θα κήρυτε άλλο από αυτό που έδωσε στους προφήτες. Και ο Ιωάννης μετάνοια κήρυτε. Και ο Ηλίας μετάνοια κήρυτε. Και μάλιστα είχε την ίδια δύναμη, ακριβώς την ίδια δύναμη ο Ιωάννης ο πρόδρομος με τη δύναμη που είχε ο προφήτης Ηλίας. Φέρνω στο μυαλό το δικό μας, στη μνήμη μας, το άγγελο, τον αρχάγγελο,
που του λέει θα γεννήσει του Ζαχαρία η γυναίκα σου γιο, θα του δώσει το όνομα Ιωάννη, αλλά εν πνεύματι και δυνάμει Ηλιού, του είπε. Εν πνεύματι, τι πνεύμα είχε ο προφήτης Ηλίας, Άγιο. Και δυνάμει, και την ίδια δυνάμει που είχε ο προφήτης Ηλίας, την ίδια θα έχει και ο γιος που θα γεννηθεί ο Ιωάννης, το είπε ο Αρχάγγελος. Άρα, ήταν όχι ο Ηλίας στο πρόσωπο, αλλά στη δύναμη και στο πνεύμα του Άγιου. Ήταν, κι όμως εκείνος είπε, μην ψάχνετε, δεν είμαι εγώ ο Ηλίας, δεν είμαι. Ξεκάθαρα πράγματα, δεν είμαι. Εμείς ίσως είμαστε, κύριε Σουρατζή. Αν μας λέγε είσαι, είμαι, θα λέγαμε. Δεν λέμε είμαι ο Κώστας ο Άδαμ. Θα σου το λέω και τώρα. Να μην το πω, αφού δεν έχω ταπείνωση. Τέλος πάντων, άμα αυτό δεν το είχα, θα πήγαινα και στον Παράδεισο. Τώρα δεν αποκλεί τον Παράδεισο, είναι δώρο του Θεού αυτό. Είναι δώρα δικά του, το έλεος του μας κυνηγάει από πίσω και από εκεί και πέρα εκεί στηριζόμαστε, από συμφέρον. Λοιπόν, μήπως είσαι προφήτης. Έτσι μας λέει το Ευαγγέλιο μέσα. Όχι, όχι, δεν είμαι προφήτης, λέει, εγώ δεν είμαι προφήτης. Μήπως είσαι ο Χριστός που περιμένουμε. Και εκεί πια λίμωνο. Όχι, όχι, δεν είμαι εγώ, λέει ο Χριστός. Εγώ τον περιμένω σαν και εσάς. Είναι βέβαια αρχαιότερός μου, ο Χριστός, γιατί αυτός με έφερε στον κόσμο. Αλλά εγώ όταν θα έρθει, θα έρθει μετά από μένα να παρουσιαστεί στην παρουσία, μετά από μένα. Εγώ θα έρθω πρώτα στην παρουσία, θα σκηρύξω για να ετοιμαστείτε να τον δεχτείτε και αυτό κάνω τώρα. Αλλά αυτός που μετά από μένα έρχεται, πρώτος από μένα ήτανε και δεν είμαι άξιος να του λύσω τα κορδονάκια του. Ποιος είναι άξιος να λύσει τα κορδονάκια του. Αν είναι δυνατόν τώρα, τα κορδονάκια του Χριστού, να σκύβαμε να τα λύναμε. Βέβαια, Ιωάννης δεν ήταν άξιος, το ζούσε αυτό το πράγμα, το ζούσε αυτό το πράγμα. Γι' αυτό και έκανε έτσι. Όχι κορδονάκια, την κεφαλή του Χριστού. Την πείραξε. Πήρε ευλογία από την κεφαλή του Χριστού. Έχεις τη Διονυσίου, κύριε Νίκο, που έχεις πάει, έχεις ασπαστεί το δεξί χέρι του Ιωάννου Κορδονού. Αυτό που βάπτισε την κορυφή του Δεσπότου. Έχει εκεί το χέρι, το δεξί, και κάνεις το σταυρό και λες, ελέησέ με εσύ, το χεράκι σου βάπτισε σε εκείνο, το Δεσπότη Χριστό. Μα ο Ιωάννης ήταν και προφήτης. Μα αυτό δεν είπαμε τώρα. Ήταν και προφήτης. Αυτό είπαμε ότι είχε δύναμη στο πνεύμα και στο λόγο του προφήτη Ηλία. Ήταν και προφήτης. Είσαι λοιπόν ο Χριστός. Δεν μπορούσε ο Ιωάννης, ζαλιζότανε να δεχθεί τέτοιο πράγμα, ότι ήταν εγώ Χριστός. Δεν είναι δυνατόν να είναι ο Χριστός. Αλλά ούτε και αυτός που θα μπορούσε το ελάχιστο να κάνει, να κουμπίσει τα κορδόνια του Χριστού. Κοιτάξτε να δείτε κάτι. Η νοοτροπία των ανθρώπων γενικά σε όλες τις εποχές είναι να βλέπουν τόσο και χωρίς να το υποβάλουν σε έλεγχο, καλό τόσο. Αλλά προσέξτε, αυτό το τόσο καλό είναι πειρασμικό καλό. Και το λέω και το πράγμα γιατί και ο πειρασμός μπορεί να κάνει κάτι καλό, για να φαινομενικά καλό, φαινομενικά. Και να το πάρουν οι άνθρωποι και να πούνε, κοιτάξτε τον, αυτός έκανε αυτό. Δηλαδή, μεγαλοποιούν, ακόμα και χριστοποιούν ανθρώπους. Ακόμα, θέλουν το τόσο να το κάνουν τόσο, για να προβάλλουν πρόσωπα που καλό δεν μπορούν να κάνουν. Και στην εποχή του Χριστού, του Ιωάννη του Προδρόμου,
είχαν αυτό το ελάττωμα. Να κάνουν Μεσσία αναστήματα και προσώπατα που δεν ήταν ο Μεσσίας. Είσαι Ιωάννη ο Μεσσίας. Και λέει, όχι, δεν είμαι. Το περιμένανε γι' αυτό. Ναι, αυτό το είπα, το περιμένανε. Αυτό που όμως λέω τώρα, αυτό που λέω σίγουρα, αλλά άλλο να ψάχνεις, κύριε Νίκο, και άλλο να λες ότι είσαι ο Μεσσίας. Αυτοί είχαν διδαχθεί ότι θα είσαι ο Μεσσίας, ψάχναν να βρουν τον Μεσσία, αλλά δεν μπορούσαν να καταλάβουν ποιος είναι τώρα. Ήταν η εποχή που, και κάθε εποχή, αυτή διαβάζανε τις γραφές, ωραία το είπες, διαβάζανε. Και αφού βλέπανε τον Ιωάννη να κάνει τέτοια μεγάλα πράγματα, σου λέει ναι, σου λέει είναι ο Μεσσίας. Εμείς δεν είναι το θέμα αυτό, το θέμα είναι ότι ο Ιωάννης ο Πρόδρομος είπε όχι, δεν είμαι ο Μεσσίας. Και είχε συνείδηση και ταπείνωση. Ότι δεν ήταν ο Μεσσίας όπως δεν ήταν και ταπείνωση αφού ήταν ταπεινός γιατί τον Χριστό δέχτηκε τον ίδιο. Άρα, δεν είμαι ο Ηλίας, θα το προσέξουμε. Δεν είμαι ο Ηλίας. Όχι, δεν είμαι κάποιος άλλος προφήτης. Όχι, δεν είμαι ο Μεσσίας Χριστός. Συ είσαι το φως. Και απαντάει, όχι, δεν είμαι το φως. Δεν είμαι το φως. Εσύ τι είσαι? Εγώ είμαι το λιχναράκι που βγάζει μια πολύ μικρή φωτεινή ακτίνα μέσα από το φως του λιχναριού. Ήταν όντως ο Ιωάννης το λιχναράκι, δεν συγκρίνεται με το ήλιο. Το λιγναράκι, με το Χριστό δηλαδή. Όχι, επαναλαμβάνω, όχι, δεν είμαι το φως. Εκείνο που αυτή τη στιγμή εξετάζουμε είναι να συνειδητοποιήσουμε ένα πράγμα. Όχι εκεί είπε, δεν είμαι. Όχι εκεί είπε, δεν είμαι. Όχι εκεί είπε, δεν είμαι. Όχι, δεν είμαι το φως, λέει. Να αντιληφθούμε ότι δεν είμαστε κι εμείς. Εκεί το θέμα μας είναι ότι δεν είμαστε. Όχι αυτά που είπαμε για τον Ιωάννη, αλλά ούτε και τίποτα δεν είμαστε. Αυτό είναι η ταπείνωση και προχωράω, θέλω κάτι ακόμα να πω. Μήπως είσαι ο νυμφίος, ο νυμφίος, λέγει, όχι, δεν είμαι ο νυμφίος, αλλά εγώ είμαι εκείνος που θα σας οδηγήσω στον νυμφίο, στον Ιησού Χριστό, στον Μεσσία. Α, δεν είμαι ο νυμφίος. Και εδώ πάλι είπε ένα μεγάλο, όχι, ο Ιωάννης ο Πρόδρομος. Δεν δεχότανε, επαναλαμβάνω, δεν δεχότανε ο Ιωάννης. Όλα αυτά που του έθεταν τα καλά, μα που δεν ήταν δικά του, στο πρόσωπο το δικό του. Δεν τα δεχότανε ο Ιωάννης ο Πρόδρομος. Λέει, και ομολογήσε το και οκυρνήσε το. Το ομολόγησε. Και δεν αρνήθηκε ότι δεν είναι ο Χριστός, ότι δεν είναι ο Χριστός. Ότι δεν είναι ο προφήτης, ότι δεν είναι το φως. Ότι δεν είναι κάποιος άλλος, τέλος πάντων, από εκείνους τους προφήτες που ο Χριστός έστειλε. Δεν είμαι. Και του είπαν, είσαι εκείνος. Δεν είσαι ούτε και κανένας άλλος προφήτης. Όχι. Και αυτό το αρνήθηκε. Δεν είμαι. Απέξε δηλαδή, πέρα για πέρα, να είναι κάποιος. Είπε, δεν είμαι. Ο Ιωάννης δεν ήταν ο νυμφίος, ήταν ο φίλος του νυμφίου.
Κανένας άλλος δεν αγάπησε τον Υφείο Χριστό όσο ο Ιωάννης ο Βαπτιστής. Να το ξαναπώ και άλλη μια φορά. Κανένας άλλος άνθρωπος στον κόσμο δεν αγάπησε τον Υφείο Χριστό όσο ο Ιωάννης ο Βαπτιστής. Και ο Απόστολος Παύλος. Ο Ιωάννης ήταν νυμφαγωγός, το πρόσωπο που οδηγούσε τους ανθρώπους σε ιερό δεσμό με τον Υφείο τον Χριστό. Και αυτό γεννήθηκε. Δεν έχω αντίρρηση, δεν έχω αντίρρηση, κύριε. Ήταν προορισμένος εκείνο. Αν ο Σατανάς μας έσπασε τα δεσμά με τον Υφείο, ο Ιωάννης ξανά μας έδεσε με το πρόσωπο του Ιησού Χριστού, με το πρόσωπο του Υφείου. Ο Ιωάννης δεν ήταν ο σκοπός, ήταν το μέσο για το οποίο, για το πιο μεγάλο σκοπό. Δεν ήταν, επαναλαμβάνω, σκοπός. Σκοπός της ζωής μας είναι ο Χριστός. Γι' αυτό χαίρεται ο Ιωάννης με την πρόοδο που δείχνουν οι άνθρωποι μπροστά στα μάτια και του Χριστού και των Αγγέλων. Μπροστά στα μάτια και του Χριστού και των Αγγέλων. Να σταθούμε λίγο σε ορισμένα πράγματα. Σε ορισμένα πράγματα. Να ρίξουμε μια ματιά στον πρόδρομο εξωτερική. Μια ματιά εξωτερική. Μας λέγει η Αγία Γραφή. Φορούσε ένδυμα από δέρμα καμήλου. Και πάλι ότι είχε ζώνη δερμάτινη στη μέση του. Και ζώνη δερματίνη περί την ασφήνα αυτού. Ότι θα τα προσέξουμε λίγο για τα πράγματα. Λιτός ήταν στην τροφή του. Δεν μαγείρευε καταρχάς. Δεν μαγείρευε. Ο Ιερός Χρυσόστομος λέει, πώς θα γίνει αφού έτσι είναι τα πράγματα. Δεν τα πιάνει το μυαλουδάκι μας. Δεν θέλουμε να πούμε σε πράξη ζωής εντολών Χριστού. Ο Ιωάννης ζούσε τις εντολές του Χριστού και επομένως φρόντιζε άλλος για αυτόν. Φρόντιζε άλλος. Εμείς φροντίζουμε για μας και δεν χρειάζεται ο Θεός. Αμα φροντίζουμε εμείς. Και γιατί να χρειάζεται ο Θεός. Τι εννοώ με αυτό. Αυτό το είχε εμπιστευτεί τον εαυτό του. Όχι 1000%. Άπειρες φορές, άπειρες τις 100 στα χέρια του Θεού. Στα χέρια του, πέρα για πέρα. Και του έδινε, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, ο Θεός το φαγητό έτοιμο. Ήτανε, λέει, η φύση έτοιμη και του έδινε το φαγητό. Προσέξτε αυτό το πράγμα. Ο Θεός σε τέτοια αναστήματα Αγίων, σε τέτοια αναστήματα Αγίων, και σε μικρότερα ακόμη, τους τα δίνει όλα έτοιμα. Όλα έτοιμα. Μην το ψάχνουμε καθόλου. Αν εμείς μια μικρή αρετή δεν φτάσαμε να κάνουμε, μια μικρή, πολύ μικρή, όχι εφόρου ζωής, για μια μέρα. Λέμε, δοκιμάζουμε αυτή την ημέρα να ζήσουμε μια εντολή, να βουλώσουμε το στόμα μας, να μην πούμε για τον συνάνθρωπό μας κάτι. Μία ημέρα να το βουλώσουμε, μπορούμε. Συγγνώμη και τη φράση, με συγχωρείτε. Να μην κατακρίνουμε κάποιον. Για να καταλάβουμε αν έχει διαφορά από τις προηγούμενες που κατακρίναμε. Εκεί δεν καταλάβουμε αν εφαρμόζουμε τον νόμο του Θεού. Μόνο αυτό το μικρό πραγματάκι. Άμα εφαρμόσεις, καταλαβαίνεις
τι σημαίνει η εντολή Χριστού. Άμα δεν εφαρμόσεις, δεν χαμπαρίζεις. Ο Ιωάννης, το λέω εκείνο, γιατί ο Ιωάννης ζούσε μέσα στο χώρο των εντολών του Θεού, τις εφάρμοζε όλες. Γι' αυτό όταν λέει, προσέξτε αυτό το πράγμα, έτσι λένε οι πατέρες, ότι ήταν, λέει, το λίγνο που έδινε φως, αλλά για να είναι ένα μέλλον, λέει, και να έχει αυτό το λιγναράκι να βγάζει το φως του, χρειάζεται λαδάκι. Θυμηθείτε τις 10 παρθένους, δεν είχαν άλλο λάδι, λέει, οι 10 παρθένες, δεν είχαν αρετές δηλαδή. Ο Ιωάννης είχε αρετές και διατηρούσε αναμένο το φως του λιγναριού. Αυτό το λιγναράκι το δέχτηκε ο Χριστός. Ξαναλέω, και χρειάζεται προσοχή αυτό που βάλω αυτό το πράγμα. Ο Ιωάννης ο πρόδρομος, το τραπέζι το είχε έτοιμο και ήταν το φαγητό του άπειρες φορές πιο νόστιμο από εκείνο που εμείς καλομαγειρεμένα τρώμε. Άπειρες φορές. Τώρα, ναι, ακρίδες και μέλι άγριο, λέει η Αγία Γραφή. Δεχτείτε το όπως είναι και ερμηνεύτε το όπως το ξέρετε. Δεν μας ενδιαφέρει μας αυτό. Μας ενδιαφέρει η λιτότητά του και η απόλυτη εμπιστοσύνη, η απόλυτη εμπιστοσύνη στα χέρια του Θεού. Μου κάνει εντύπωση κάτι, το άκουσα και το είπα και σε εξού, κύριο Ζουλατζή. Δεν ξέρω αν το θυμάται. Λέγει ότι την ώρα προσευχόμαστε και πρέπει να παραδίνουμε τον εαυτό μας. Εκεί τουλάχιστον μπορούμε να το κάνουμε, μας συμφέρει να το κάνουμε, να παραδίνουμε τον εαυτό μας στα χέρια του Θεού. Την ώρα της προσευχής. Δεν το ήξερα κι εγώ, το άκουσα προχθές, πριν από 3 μέρες εκείνο το πράγμα. Τι δηλαδή, πόσο μας συμφέρει η προσευχή, άλλο πράγμα. Όχι για τον παράδεισο, δεν μιλάω για παράδεισο. Μιλάω πρακτικά για τη ζωή. Λέει, αναφέρεται στην Αγία Γραφή, στην Παλαιά Διαθήκη μέσα, ότι η προσευχή είναι ίαμα θεραπεία. Το λέει η Αγία Γραφή, το ξαναλέω μια φορά, δεν το λέω εγώ. Ίαμα γιατριά στα νεύρα. Και μυέλωμα των οστών. Και μυέλωμα, το μεδούλι που λέμε, και μόνο από την πλευρά αυτή, και μόνο από την πλευρά αυτή, μπορεί να καταλάβει κανείς τι μπορεί να πάρει προσευχόμενος. Και μιλάω και από ειδικής απόψεως. Ίαμα στα νεύρα και μυέλωμα των οστών, αναφέρει η Αγία Γραφή. Αν στο χώρο της προσευχής, κάνουμε τουλάχιστον εκεί αυτό το πράγμα και από εκεί έχουμε να πάρουμε κάτι. Και από εκεί έχουμε να πάρουμε ακριβώς αυτό που ανέφερα προηγουμένως. Αλλά ο Ιωάννης δεν είχε καμία σχέση με την περιποίηση της σάρκας του. Δηλαδή να φάγει το καλό φαγητό, αυτό εννοώ, και να φορέσει τα καλά ρούχα. Εμείς τα βάλουμε τα καλά μας, μέσα στον κόσμο μας βέβαια. Δεν θα πούμε δεν τα βάλουμε, αλλά αποκλείεται να ρίχνουμε όλη μας τη σημασία πάνω στα ρούχα και πάνω στο φαγητό και να απορροφιόμαστε από εκείνη τη φροντίδα. Αλλά ο Ιωάννης δεν είχε και πλαστή ευγένεια επάνω του. Δεν είχε ευγένεια πλαστή που για να εξαπατήσει ψυχές ανθρώπων. Τι ήτανε, ήτανε και κεραυνός. Αν χρειαζόταν να είναι κεραυνός, το έκανε και εκείνο το πράγμα. Θυμηθείτε τι έλεγε στον Ηρώδη. Ουκ εξεστή, δεν επιτρέπεται να έχεις τη γυναίκα του αδελφού σου. Ουκ εξεστή, δεν επιτρέπεται να έχεις τη γυναίκα του αδελφού σου. Και το έλεγε αυτό σαν κεραυνός, σαν καταπέλτης απέναντι στον Ηρώδη και στην Ηρωδιάδα. Δεν
Επαναλαμβάνω, δεν ήταν ψευτοευγενής. Ήταν κατευθείαν κεραυνός και μάλιστα δυνατός που μπουμπούνιζε τόσο ώστε να ξυπνάει τα αίματα. Και ο Ηρώδης το ξέρουμε. Δεν θα το σκότωνε. Δεν θα του έκοβε το κεφάλι. Το σεβότανε τον Ιωάννη. Και τον αγαπούσε τον Ιωάννη ο Ηρώδης. Ας τον έλεγχε για την παρανομία του. Τον είχε προφήτη στη συνείδησή του, όπως και ήταν τον Ιωάννη τον πρόδρομο. Αλλά η μέθη και όργος που έδωσε, η μέθη και όργος, τον έκανε να βγει από τον έλεγχο της λογικής του και να δώσει αυτή την παράνομη και την εγκληματική εντολή, την κεφαλή να πάρει επί πίνακη του Ιωάννου Ηρωδιάδου. Επαναλαμβάνω, αυτό έγινε γιατί του έλεγε «Όχι Ηρώδη, όχι, είσαι μοιχός, είσαι πόρνος, τι θες και μηχανίδα αυτή που δέχεται σχέσεις μαζί σου». Ήταν ευθύς, δεν ήξερε να κοροϊδεύει, να είναι ευγενικός γιατί είναι ο βασιλιάς, η βασίλισσα, κάποιο άλλο σπουδαίο πρόσωπο που εμείς θα σκύψουμε το κεφάλι κάτω γιατί είναι σπουδαίο πρόσωπο και θα κοιτάξουμε να έχουμε απολαβές και συμφέροντα. Ο Ιωάννης ήταν ο έλεγχος της ανομίας, ο έλεγχος της βρωμιάς. Όχι, αυτό δεν επιτρέπεται, σταματήστε εσένα εκεί. Ο Ιωάννης, επαναλαμβάνω, δεν ήταν στον Ηρώδη μόνο ο έλεγχος. Όχι. Δηλαδή, αν ζούσε σήμερα ο Ιωάννης ο πρόδρομος, πιστεύω να είχε την ίδια γνώση, γιατί δεν αλλάζουν οι προφήτες, δεν αλλάζουν οι προφήτες. Και δεν μιλάγανε στο δικό τους τόνο, αλλά σε αγιοπνευματικό τόνο. Για θυμηθείτε, μπροστά στο λαό που είχε, στην έρημο, τον εβραϊκό λαό, γεννήματα έχει δνών. Ξέρουμε τι σημαίνει αυτό. Εσείς οι Εβραίοι είστε παιδιά που τα γέννησαν οι οχές, που βγάζετε δηλητήριο από το στόμα σας. Αυτό είναι το θέμα όλο. Μικρό πράγμα είναι δημόσια, δεν είναι δημόσιος έλεγχος. Δεν είναι έλεγχος απλώς ανάμεσα σε δύο άτομα. Επαναλαμβάνω, του Ιωάννη, ο Ιωάννης γέμιζε την έρημο και σε μια τέτοια έρημο γεμάτη από κόσμο απίφθινε αυτό το γεννήματα αγιδνών. Και σε ένα τέτοιο κόσμο πάλι έλεγε η σεβάρος του εγκληματία του Ηρώδη. Δεν επιτρέπεται να έχει τη γυναίκα που έχει, του αδελφού του. Είπα λοιπόν, δεν ήταν ψεύτο ευγενής, όπως τόσοι άνθρωποι διατηρούν κάποια ευγενία για λόγους εγωισμού και συμφέροντος. Να πούμε και κάτι που μας χρειάζεται, όλα μας χρειάζονται εκείνα, αλλά συγκλονιστικό, πολύ συγκλονιστικό. Είσαι, του λέγανε οι Εβραίοι. Και έλεγε, όχι, δεν είμαι. Και στο τέλος προσθέτει, ουκ ημί ικανός. Ουκ ημί ικανός. Δεν είμαι ικανός. Ξέρω εγώ, μπορούμε να συνειδητοποιήσουμε αυτό το δεν είμαι ικανός τι σημαίνει. Εμείς πάμε στην Εκκλησία και έχουμε αξιώσεις να είμαστε οι ενάρετοι του κόσμου. Στο κλάμα είναι λοιπόν. Ναι, έτσι. Οι ενάρετοι του κόσμου, πάει, τελείωσε. Μα έχουμε αγίους που λένε με πλήρη συνείδηση και με ανάστημα μέχρι τον ουρανό ψηλά, με αγιοσύνη μέχρι τον ουρανό, να λέμε δεν είμαι, και εμείς λέμε είμαστε. Έκανα, πρόσφερα, έδωσα κλπ. Που στο τέλος τέλος σε σύγκριση με αυτά που έχουμε, άστα, δεν χρειάζεται. Δεν δίνουμε, δεν έχουμε, δεν είμαστε. Τελείωσε.
Αν θέλουμε να δούμε και κάτι άλλο, ο Χριστός είπε κάτι πολύ σημαντικό. Του έδωσε μια εικόνα όμορφη. Μια εικόνα όμορφη. Ακούστε να δείτε, είπε ο Χριστός. Αν ψάχνετε να βρείτε καλάμι που το βυσάει ο αέρας και πάει έτσι, υπό ανέμους αλευόμενο, δεν θα το βρείτε, δεν είναι ο Άγιος ο πρόδρομος. Το καλάμι που το βυσάει ο αέρας και πάει πέρα δόθε. Που σημαίνει τώρα να λέει αυτό και αύριο να λέει το άλλο από δειλία. Όχι, ο Ιωάννης δεν είναι αυτό. Ο Ιωάννης είναι μείζον προφήτου. Είναι μεγαλύτερος και από προφήτη. Μείζον, ο Χριστός το λέει αυτό πράγμα, και αναφέρομαι και το χωρίο, άμα θέλετε, λέει, τι εξήλθετε ειδήν κάλαμο υπό ανέμους ανεβόμενον. Εξήλθετε, και λέει, βέβαια όχι, δεν είναι, και προσθέτει, ότι προφήτη βγήκατε να δείτε, προφήτη, ναι λέγω ημίν, περισσότερο προφήτου. Ναι, σας λέγω υπό Χριστός, ότι Ιωάννης είναι πιο μεγάλο ανάστημα από προφήτης. Ήταν αλήγιστος, ήταν ακρόγητος, ήταν θαραλέος. Απλώς ανέφερα στη δική σας καλή διάθεση ό,τι η Γραφή μας δίνει για δείγμα. Η Γραφή έχει τη δύναμη. Έχει τόση απλότητα η Αγία Γραφή. Τόση απλότητα. Δεν χρειάζεται να κάνεις την ρητορία. Μην λες ρητορικές κουβέντες. Πάρε τη Γραφή, πες την απλή. Και αυτή έχει τη δύναμη να, όπου να σου αλλάζει το πρόσωπο και να καταλάβει με τα απλά λογάκια της Γραφής τη δύναμή της. Έχει τεράστια δύναμη. Τι βγήκες να δεις. Και ωστόσο έτσι μιλάει, δεν μιλάει με ρητορίες. Καλά, μην βγήκατε να δείτε. Όχι. Αυτός είναι πιο πολύ από προφήτης. Αυτός έχει δύναμη του Ηλία. Και εμείς, αδέρφια μου, αφού ο Χριστός τον αναγνώρισε μαζί στη θέση, μαζί με τον Παύλο, και λένε ότι τον θαύμασε και ο Χριστός τον θαύμασε τόσο όσο και την Παναγία, τόσο όσο και την Παναγία. Είναι παράλληλα σε αξία αναστήματα. Δεν το λέω εγώ, το έχω μελετήσει, το έχω δει και, και εγώ δεν το ήξερα ότι τόσο μεγάλο σε με την Παναγία ανάστημα είχε, και όμως το θαύμασε, λέει, και ο Χριστός. Τις δικές του ευλογίες να έχουμε και ευχές και τις δικές του μεσητείες και όλων των Αγίων της Παναγίας. Αμήν. Ότι μπορείτε να παραθέσετε, παραθέστε με τη δική σας σειρά, λέει ο Χριστός. Όταν ήταν σταυρωμένος, είπε ότι στην Παναγία ότι ο Υιός του αγαπητού, ο Υιός αυτός. Δεν είναι αυτός. Είναι ο Ευαγγελιστής. Είναι ο τέταρτος Ευαγγελιστής ο Ιωάννης, που και αυτόν αγαπούσε πάρα πολύ. Τον αγαπούσε και τον παρέδεσε στα χέρια. Έλα Μιχαλά και δώσε μια αυτή, μια και είσαι παρόν. Δεν ήθελα να τα ακούσω όλα γιατί δεν τα ακούσα όλα. Πάντως το θέμα είναι συγκλονιστικό και με δύο λέξεις θα πω. Ο πρόδρομος τότε. Μα ο πρόδρομος πρέπει να είναι τότε και να ήταν τότε. Δεν πρέπει να είναι μέχρι τη συντέλεια της ανθρωπότητα. Δηλαδή να είμαστε πρόδρομοι και να, τι να κάνουμε, να δοξάζουμε και να προτείνουμε και να έχουμε οδηγό και πρότυπο το Χριστό μας, όπως έκανε και ο πρόδρομος, που δεν φοβήθηκε κανέναν.
Λοιπόν, ο πρόδρομος είναι το μέτρο του χριστιανού. Πόσο μπορούμε να δουλέψουμε για αυτόν που λέμε ότι αγαπάμε. Ο πρόδρομος δεν φοβήθηκε πουθενά. Και τότε υπήρχε μάχαιρα, υπήρχαν άλλα, ήταν άλλα μέτρα σκληρά τότε. Ναι. Και όχι μόνο αυτό, αλλά και η τροφή που έτρωγε ήταν τέτοια που έχω διαβάσει σε ένα βιβλίο πατερικό ότι ο μόνος με πρόδρομο είναι ο μόνος προφήτης που στα πλάγια έχει φτερά, που δεν έχει κανένας άλλος. Γιατί η τροφή του ήταν τέτοια λιτή που τον ανέβαζε πνευματικά ως τα ύψη. Δεν έτρωγε στερεά τροφή. Έτρωγε ακρίδες και άγριο μέλι. Λοιπόν, και λέω εγώ τώρα, εμείς έχουμε τα πάντα. Δοξάζουμε τον Κύριο. Τον επροβάλλουμε. Ανοίγουμε το δρόμο για τους αδελφούς μας. Έστω στο χώρο που είμαστε εν ειρήνη. Όχι. Αν είναι όχι, ο καθένας το ξέρει μέσα του, τότε δεν είμαστε χριστιανοί όπως μας θέλει ο Κύριος. Διότι ο Κύριος είπε, «Όστις με ομολογήσει έπροσθε τον ανθρώπο». Και βλέπουμε τον Ιωάννη τον πρόδρομο ότι και τον ομολόγησε μέχρι που του πήρανε την κεφαλή. Εμείς φοβόμαστε, όπως είπες, κάτι. Και αυτό το κάτι ο Κύριος περιμένει εκεί, στο Σταυρό πάνω, να του πούμε όλοι μας, όπως του λέγανε και οι Απόστολοι. Κύριε Ιησού Χριστέ, πρόσθεσε ημίν πίστη. Να τον παρακαλάμε να μας δίνει πίστη, για να τι, για να του ανοίγουμε και το δρόμο, όχι του Χριστού, για τους αδελφούς μας. Διότι αν εμείς δεν δώσουμε τη σκυτάλη, θα δώσουμε λόγο. Και μία τελευταία λέξη. Έμεινα άφωνος από τη Ρωσία, από το καθεστώς, που είχα φοβηθεί ότι δεν είχε μείνει τίποτα μέσα εκεί, χριστιανοσύνη. Και όμως υπήρχε πολύ. Και αυτό το είδα όταν έπεσε το καθεστώς. Λοιπόν, εύχομαι και εμείς εδώ να είμαστε τόσοι πολλοί και δυνατοί. Αν εγώ είμαι λίγο δειλός, το λέω, εύχομαι ο αδελφός να είναι λίγο ομολογητής για να πάρω κι εγώ δύναμη. Μεταξύ αδελφών. Τίποτα. Πάρω σε αδελφός κάτι. Δύο λέξεις μπορώ να πω για το ανάστημα του προφήτη και βαπτιστού Ιωάννου και όλα γνωστά. Σε αυτά τα δύο πραγματάκια που θα ήθελα να επισημάνω κι εγώ είναι τα εξής, η μετάνοια και η ταπείνωση. Χωρίς αυτές οι δύο αρετές δεν σώνεται. Έτσι. Ποιος την κάνει και είναι ίσως. Δεν ξέρω αν συμφωνεί ο κ. Κώστας και αδελφή. Αυτό λέγεται σήμερα. Βασικότερο. Αυτό λέμε το Κύριο, δηλαδή όλα αυτά που υπόθηκαν. Αυτό είναι το πρόβλημα. Βασικότερο αυτό. Όλα αυτά που υπόθηκαν. Αν φτάσουμε εκεί πέρα, μετά από εκεί. Ανοίξαμε την πόρτα και πήγαμε μέσα, λες. Ναι. Κοίταξε να δεις. Κάνεις ένα μεγάλο βήμα. Τι να μην χρειάζεται πάρα πολύ. Να κάνει ταπείνωση γιατί αυτή είναι το πιο σπουδαίο που υπάρχει. Ερχόμαστε μετά στον Απόστολο Παύλο που λέει πίστη χωρίς έργα νεκρά εστί. Και τα έργα σήμερα, όπως είπε ο κύριος Κώστας, πρέπει να κάνουμε κάτι λίγο παραπάνω. Γιατί λέει ο κύριος ότι μην νότω η αριστερά σου πει η δεξιά σου. Και είναι πάρα πολλά και λεπτά τα πράγματα που πρέπει να κάνουμε για να μπορέσουμε να ανέβουμε σκαλί-σκαλί. Εδώ λέμε για το συγκεκριμένο. Το συγκεκριμένο, το μήνυμα για την ταπεινή μου άποψη είναι αυτό. Μετάνοια και ταπείνωση του προφήτη. Ο προφήτης ήρθε, κάλυψε, βάπτισε εν είδαση, αξιώθηκε κάτι συγκλονιστικό. Να γίνει ο νους του Κυρίου
όπως κάτι συγκλονιστικό που με έχει αφήσει άφωνο είναι και με τον προφήτη Ηλία. Ποιος μπορεί να διανοηθεί, ας πούμε, ότι ο προφήτης Ηλία ζήτησε χάρη από τον Θεό να τον πάρει ζωντανό. Χωράει το μυαλό, το μυαλό μας να ζητήσουμε από τον Θεό να τον πάρει ζωντανό. Το Κυρίου είναι το έργο. Το Κυρίου το έργο. Εγώ αυτό που προσπάθησα να δανειστώ και να μεταφέρω στη δική σας αγάπη είναι ότι ο Ιωάννης εκεί το είναι το επικέντρωμα. Δεν είμαι ο προφήτης. Δεν είμαι άλλος προφήτης. Δεν είμαι ο Χριστός. Αυτή την άρνηση του εγώ, το λέω, δεν είμαι. Τι είσαι, ανάξιος, δεν είμαι ικανός. Αυτό το δέχεται. Δεν είμαι ικανός. Θέλω να σταθώ σε ένα πράγμα και να τελειώσω για να κάνω και κάτι άλλο. Μπορούμε να ζητήσουμε δύο δάκρυα την ώρα της προσευχής που λέγεται η κατάληξη. Όχι να το πει η καρδιά μας από μέσα μας να κλάψουμε. Κύριε, δώσε μας να καταλάβουμε ένα μυριωστό από εκείνο το δε, από εκείνο το δεν είπε που είπε ο Ιωάννης ο πρόδρομος. Δώσε μας, Χριστέ, να το καταλάβουμε και για να βγούμε έτσι και στο παράδεισο. Αλλιώς μπορεί να μην έχουμε τη δύναμη να φτάσουμε τα αναστήματα εκείνα που μου είπατε εσείς. Αλλά αν κλάψουμε θα μας αφήσει ο Χριστός χωρίς να μας δώσει η αγάπη Του το δώρο της ταπείνωσης να το ζήσουμε. Στα μέτρα δικά μας, δεν θέλουμε να είμαστε μεγάλοι. Αλλά δεν είμαστε, από Ιωάννης δεν ήταν, δεν είμαστε κι εμείς τίποτα. Εύχομαι η αγάπη Του να μας δώσει το καταλάβουμε. Λίγο να πω κάτι. Μην καλά και δύο λογάκια γιατί μου. Ναι, δύο. Είχα διαβάσει σε κάποιο βιβλίο πατερικό ότι στο σχέδιο του Θεού ήταν ο Ιωάννης ο Πρόδρομος να φύγει πρώτος από τη ζωή και να πάει στον Άδη για να κάνει τι, πρόδρομος πάλι. Κύριο Μετανοίας. Ναι. Και όταν πήγε ο Χριστός, αλλά θέλω όμως να μάθω κάτι τώρα από εσάς. Όταν πήγε ο Χριστός κάτω και έκατσε τρεις μέρες και είπανε Χριστός Ανέστη και σήκωσε τον παλαιό άνθρωπο, του σήκωσε όλους ή ήταν όσοι τώρα ακολουθήσανε. Όσοι είχαν κάνει πρόθεση. Δεν τους πήρε όλους. Όχι. Και εδώ μας καλεί όλους, αλλά λέμε μερικοί, ναι, κυρίες ακολουθούν, οι λίγοι, το λέει και ο ίδιος. Οι λίγοι, μα πώς το κάνουμε. Οι λίγοι εκλεκτοί. Όλοι, όταν λέει πολλοί, η λέξη πολλοί, πιάνει όλους. Όλους. Πήρε, κάλεσε όλους. Και στο τέλος, λίγοι. Εγώ κι άλλα πρόβατα λέει. Αλλά δεν τον ακολουθήσα τα πρόβατα. Ναι, Μιχάλη, μόνο οι καλοπροαίρετοι, σε όλες τις εποχές το ίδιο συμβαίνει. Δηλαδή, στον Άδη το ίδιο. Που σημαίνει, τους έδωσε ευκαιρία στον Άδη και δεν την με πήρανε την ευκαιρία. Να είμαι ορισμένοι. Θέλω δηλαδή να είμαι κολλασμένος, δεν το φαντάζομαι. Θέλω να είμαι κολλασμένος. Θέλω να είμαι. Κασμισόρα, θα φύγεις. Όχι, γιατί είπες ότι... Κάτσε, γιατί βέβαια έτσι. Γιατί κάτι... Και σου αντί θέλω ένα μαχαίρι. Έχω μια... Κάτι πιτούλες εδώ. Δεν κατάλαβα. Εδώ είναι. Για το καλό που λένε της χρονιάς. Θα προδείσουμε την πηγάδα του πόρσου λίγο. Θα μας γλυκάνετε έτσι. Τι να κάνω, όλα στο πρόγραμμα είναι. Κάναμε
και 7 λεπτά. Αρχίσαμε περίπου, είναι ακριβώς τώρα. Αδελφέ Μιχαλή, εδώ άδειο και στη μετάνοια. Κάσε και άλλα, κάσε και άλλα μαχαίρια. Τώρα. Τότε ήταν άλλο. Καλά που δεν είχα εσύ έτσι όσο δεν είχα. Τώρα. Εσύ για τώρα λες, Εσύ για τώρα λες. Και το άδειο και στην μετάνοια. Τώρα ήρθε ο Χριστός και ήρθε ο Πολίτη ο Ιωάννης, ήρθε ο Χριστός. Τα είπαν όλα. Άμα θες πεσόχι να πας στην κόλαση, να μην ξαναξεί. Αυτός είναι πανταχού παρόν, αλλά στην Αμερική που πήγε ο Τσκατάρας τώρα και είπε θα το αντικαταστήσει που θα κάνει την κλωνοποίηση. Αυτός θέλει σημείο και τώρα. Είναι η εποχή αυτού νου, δεν έχει. Πάντως καλά είναι να μιλάμε έτσι με τους Αγίους την ημέρα. Είπαμε ότι θα γίνει την επόμενη φορά ημέρα Τρίτη. Δεν το είπαμε τώρα, δεν το είπαμε. Το έχω πει με τους υπόλοιπους. Τώρα θα κάνουμε. Να κάνουμε και μισή ώρα πιο πίσω λίγο έτσι. Και ώρα 7. Δηλαδή αύριο πιάνε πάλι. Αύριο πιάνε πάλι. Πηγάνε πάση το χώρο. Λέω. Βιαστικά έτσι. Την άλλη. Δηλαδή τώρα κάθε Τρίτη. Κάθε Τρίτη, ναι. Τι ώρα? 7. Στρώγη είναι καλή καθαρά 7. Δεν μου βέβαια καμιά καρδιά να το ξέχασα. Τώρα θα παίρνω. Δεν πειράζει. Όχι, όχι, τώρα. Τώρα, πώς κάνει τώρα. Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Υιού Πνεύματος. Αμήν. Καλή χρονιά και ευλογημένη. Επίσης, και καλή φόρτιση να έχουμε. Σε ένα φτωχικό σπίτι και του δώσανε να απόψη τη σομπία λιγορά την πίτα. Λοιπόν είπε του Χριστού, της Παναγιάς, του Ιωάννου Προδρόμου κλπ. Ήταν πρωτοχρονιά ήτανε και λέει πετάγεται ο αγράμματος ο βλάχος στη στάνη που είχε πάει ο Άγιος Βασίλης. Λέει, του λέει παππούλη, να σ' αφόραγε, ήταν πλημμένα, ήταν αγνώριστος. Παππούλη του λέει, πού πας, του λέει, ξέχασες του Αγίου να πάει, το όνομα λέει να πεις, λέει. Εγώ ψυχοπάτη, αλλά είμαι στο Άγιο, του λέει. Λοιπόν, αλλά ήταν ίδιος ο Άγιος. Λοιπόν, ο Άγιος δεν ήθελε σαν τον πρόδρομο να πάρει πίτα. Και ξέρετε, του είπε, το έχω πει κι άλλη φορά, μένα μου αρέσει τόσο πολύ και το λέω όλο ένα. Όταν πρώτα πήγε σπίτι εκεί του φτωχού, στο μανδρί του λέει του βλάχου του Αγίου, αυτόν είδε ένα καλό γερομερά σαν τριμέρα, του λέει, δεν μου λες παππούλη, ο Άγιος Βασίλης πού βρίσκεται σήμερα. Θα είναι, λέει, σε κάνα ανάκτορο, σε κάνα ανάκτορο, ένα πλούσιο εδώ στο, σε μένα λέει το κακορίζικο, λέει, πώς θα έρθει εδώ μέσα, του λέει. Πέστευε, σε μένα το κακορίζικο θα έρθει εδώ πέρα, λέει. Πίστευε ότι... Ποιος θα πει όλες τις γυναίκες. Αφού είναι ακόμα έξω. Η Τρίτη δεν θα πει γυναίκες. Όχι, δεν μας έχουν πει κανείς. Είμαστε εντελώς εδώ. Λοιπόν.
στις 7 η ώρα, ε, πώς. Όποτε θέλω. 7 η ώρα, 7 η ώρα, 7 η ώρα, αυτά είναι αδέρφια από μένα, έχω κι άλλα απόψε εκεί πέρα. Κύριε Σουλατζή, δώσε εσύ απόψε και τ' άλλο. Δώσε, με τη πετσέτα σας εδώ. Έλα, εσύ είσαι ο οικοδεσπότης, έλα. Είσαι ο οικοδεσπότης είσαι. Ποιος είναι, έλα με καλά. Έχω κόψει τα λίγο. Δεν φτάνει αυτό. Δεν φτάνει. Δεν φτάνει. Μεγάλα και βάξα. Πλούσια κομμάτια. Όχι, κύριε, είναι, δεν φτάνω, 4-8 είναι. Τι, δεν είναι, δεν είναι. Μιχάλη, άρχισε να τα ρίξει κάποια σύνορα, έτσι, 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 έλα, έλα. Βάλε, όχι, έλα, 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 έτσι είναι. Έτσι είναι, έτσι είναι, έτσι είναι. Μιχάλη, τι, όποιος δεν είναι, θα δώσεις με μια πετσέτα μας, έτσι. Όχι, 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 όχι,
Εδώ κοίταξε. Την κάνει και αυτό. Αυτό. Ομάζεται το για τη ζωή του. Άμα δεν βγαίνει με την ώρα, τι το κάνει. Αυτό δηλαδή, για να την κατεβάσει. Ποια τα κάνει τώρα. Το παλιδεύω σε λίγο. Βασιλάκη, μήπως ήσουν στο κάλαρα κάτω. Όχι, δεν πήγα. Έγινε, λέει, εκεί... Τι. Τι. Μεγάλο... Είπανε πολλά πράγματα που πρέπει να τα πάρουμε. Βασίλη, πώς. Στο. Είναι μικρά, να πείτε, να πάμε. Να πάμε στο σπίτι. Δεν έχω, κάποιος εμείς, εδώ. Πάμε να φύγεις, κάποιος εμείς, δεν φύγεις έτσι. Θα τους φυρίξω το παραπολίγαρο. Πώς, ότι πρέπει να κάνουμε και λίγη προσευχούλα την ώρα που ξεκινάει πάρω η ομιλία. Πώς έχει γίνει αυτή η παράδειξη τόσο και ωραία εδώ. Είναι μια παράδειξη. Να πάω, εγώ τα βάζω. Ε, εδώ. Πάμε. Θα βρεις εδώ και όλα. Με βασιλάκι είπα. Εσύ κύριε Μιχάλη, και σπάει. Και σπάει στο καραβέλι. Όχι, αλλά κάποια να με πούνε ότι έγινε με ομιλία ωραία και πρέπει να τα μάθουμε διότι έχουν υποθεί φοβερά πράγματα που είναι να με χρήσιμα να τα μάθουμε διότι έχουν να με πιάσει όλη την Αθήνα και την έχουν κάνει ηλεκτρονική. Λοιπόν, κάτι είναι κάτι με τέτοια άποψη. Λοιπόν, εγώ διάβασα σήμερα στην ελευθεροτυπία. Πάτε διαβάστε την ελευθεροτυπία, είναι της κυβερνήσεως. Για το Μάστι. Έχει ένα άρθρο ωραίο. Διαβάστε. Το βρίζει όσο δεν παίρνει άλλο το Μάστι. Να πάρετε το βιβλίο στη Δύση της Ελευθερίας. Αυτό έχει όλο το Μάστι μέσα τη... Όχι, εγώ λέω άλλο. Και εμείς οι ίδιοι που εφαρμόζουμε το Μάστι και λεγόμαστε Πασόκ ή δεν ξέρω ποιος άλλος, η ελευθεροτυπία το γράφει, ότι φέρνουμε τη δυστυχία μέσα στον κόσμο. Με το σύστημα μας, προσευχή μας να κάνουμε και να πάω εγώ με το κουλί σαν λεπτά. Ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον ημάς. Πάτε ημών που εσύ Άγιος Αγιαστικό το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννήθη το θέλημά σου. Ως εν ουρανώ και επί τη γης, τον άλογον ημών των ευρύσεων δώσεις μην σήμερα. Κι άπας ημί τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήνες οφειλέτης ημών, και μη εις ενέχεις ημάς περασμών, αλλά ρίσσε ημάς από του πονηρού. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς. Ευλογημένη χρονιά και γεμάτη πνευματικότητα να είναι.